Γεια σας και πάλι από το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο σημερινό βίντεο θα συνεχίσουμε λίγο τη συζήτηση που είχαμε ανοίξει σε ένα από τα προηγούμενα μαθήματα σχετικά με την κατασκευή διαγραμμάτων στις τρεις διαστάσεις. Θα μιλήσουμε όμως λίγο για το πώς μπορούμε να απεικονίσουμε τέτοια διαγράμματα και τέτοια γραφήματα που αφορούν τρισδιάστατα αντικείμενα στις δύο διαστάσεις. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το πετύχουμε με τις ισοϋψείς καμπύλες ή αλλιώς με ένα απλό το οποίο λέγεται contour plot, χρησιμοποιώντας δηλαδή, αν θέλετε, αυτό που στα αγγλικά ονομάζουμε contour lines. Στα ελληνικά, κατά κάποιο τρόπο, αυτή η ορολογία έχει αποδοθεί σαν διάγραμμα ισοϋψών καμπυλών, αν και μπορεί πιθανά να το βρείτε και με άλλους τρόπους, με άλλες μορφές. Τα διαγράμματα αυτά, στην ουσία, χειρίζονται την τρισδιάστατη αναπαράστασή τους ως εξής. Χρησιμοποιούμε ένα παράλληλο, μια σειρά από παράλληλα επίπεδα πάνω στο επίπεδο χ-ψ, με το οποίο κόβουμε τομές από το γράφημα της συνάρτησης που τώρα πιάνει στον τρισδιάστατο χώρο. Από εκείνα τα σημεία τα οποία, από εκείνες τις καμπύλες τις οποίες τέμνονται αυτά τα παράλληλα επίπεδα μαζί με την γραφική αυτή παράσταση, προβάλλουμε αυτές τις τιμές τώρα πια πάνω στον άξονα, πάνω στο οριζόντιο επίπεδο, πάνω στο χ-ψ επίπεδο. Αυτές οι γραμμές μπορούν να διαφοροποιηθούν μεταξύ τους είτε με κάποιο δείκτη, είτε με κάποιο χρωματισμό, είτε απλά να μείνουν ως έχουν. Τέτοια διαγράμματα, δεν θα σας το δείξω τώρα εδώ πέρα, αλλά μπορείτε και μόνοι σας να βρείτε, γιατί τα έχουμε συνηθίσει όλοι. Δεν είναι τίποτα άλλο από τα διαγράμματα, για παράδειγμα, του βαρομετρικού και του βαρομετρικού υψηλού και χαμηλού που βλέπουμε στις προγνώσεις του καιρού, ή τα διαγράμματα τα οποία βλέπουμε στους γεωγραφικούς χάρτες, στους φυσικούς χάρτες, όπου χρωματίζουμε διαφορετικά τα όρη και διαφορετικά τις κοιλάδες ή το βάθος της θάλασσας, για παράδειγμα, περισσότερο σκούρο μπλε εκεί που είναι βαθιά τα νερά, περισσότερο γαλαζοπράσινο και ωραίο εκεί που είναι έτσι πιο ρηχά. Κάτι ανάλογο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εμείς σήμερα εδώ, συνεχίζοντας τις γραφικές παραστάσεις πάνω στη συνάρτηση σομπρέρο, όπως την είχαμε δει στα τρισδιάστατα γραφήματα. Δείτε λίγο το πρώτο παράδειγμα για να το εξηγήσουμε. Ας βγάλουμε λίγο αυτή την επιλογή από εδώ. Είχαμε μείνει στην κατασκευή ενός τρισδιάστατου γραφήματος μια συνάρτηση, όπως είναι τούτη εδώ. Να σας υπενθυμίσω λίγο στα γρήγορα από τις συνθήκες εδώ, ότι χρησιμοποιούμε μια διαμέρισμα στους άξονες χ και ψ για να κατασκευάσουμε ένα διάνυσμα τιμών όπως είναι εδώ. Στη συνέχεια, με την συνάρτηση μέσα grid όπως την έχουμε περιγράψει, κατασκευάζουμε μια μεγάλη μήτρα τιμών για τα χ και ψ, πάνω στις οποίες τιμές εφαρμόζουμε αυτό το μετασχηματισμό, βρίσκουμε δηλαδή την απόσταση από το κέντρο και στη συνέχεια αυτή της απόστασης βρίσκουμε το ημίτονο και το διαιρούμε με την απόσταση. Συνημίτονο R, DR δηλαδή. Τώρα, το γράφημα αυτής της συνάρτησης στις τρεις διαστάσεις, αν το περιστρέψουμε από εδώ, θα δείτε ότι μοιάζει με ένα καπέλο. Ένα σομπρέρο με λίγα λόγια, εντάξει, το γνωστό μας όμορφο μεξικάνικο καπελάκι. Λοιπόν, αυτό εδώ τώρα, σας θυμίζω τώρα το εξής, ότι όταν μιλάμε για contour plots, για contour lines δηλαδή, αυτό το οποίο κάνουμε είναι το εξής. Όπως εδώ βλέπετε στον άξονα Z πηγαίνουν αυτές οι παράλληλες γραμμές στα grid lines, δηλαδή στις γραμμές πλέγματος, φανταστείτε ένα επίπεδο για παράδειγμα που περνάει από το σημείο εδώ, από την τιμή του Z μείον 0,4 και είναι παράλληλο προς το χ-ψ, ένα άλλο που περνάει από εδώ, από εδώ, από εδώ. Μπορούμε να προσδιορίσουμε εμείς πόσα πολλά τέτοια επίπεδα θέλουμε ή ανά πόσο να μεταβάλλεται η απόσταση των παράλληλων αυτών επιπέδων, συγγνώμη, πάνω στον κάθοδο άξονα Z. Αυτά τα επίπεδα κόβουν, τέμνουν το γράφημα αυτής εδώ της επιφάνειας και σχηματίζουν καμπύλες. Αλλού, για παράδειγμα, μεγαλύτερες, όπως είναι εδώ στη βάση του καπέλου, αλλού πιο μικρές, όπως είναι εδώ. Αυτές τις καμπύλες μπορούμε να τις προβάλλουμε πάνω στο επίπεδο χύψη και να πάρουμε αυτό το γράφημα πια. Για να πετύχουμε κάτι τέτοιο, θα πρέπει εδώ τη συνάρτηση μέσα που έχουμε μάθει να της δώσουμε το προσδιοριστικό C που βγαίνει από το contour, έτσι ώστε το γράφημα να τροποποιηθεί σε αυτήν εδώ την κατάσταση τώρα πια.
Εδώ έχουμε και τα δύο στοιχεία αυτά μαζί, δηλαδή και την επιφάνεια και τις γραμμές των ισοϋψών καμπυλών. Κοιτάξτε λίγο τώρα τι μας δίνει αυτό εδώ το γράφημα. Το πάμε λίγο εδώ να το γυρίσουμε, το να το περιστρέψουμε. Όπως βλέπετε εδώ στις άκρες, οι γραμμές έχουν μεγαλύτερη, οι γραμμές που βασικά είναι οι κύκλοι, έχουν μεγαλύτερη έτσι, ακτίνα, και το χρώμα τους, έτσι όπως το έχουμε χρωματίσει με την τρέχουσα χρωματική παλέτα δηλαδή, ταιριάζει με αυτό το χρώμα που είναι εδώ πέρα πάνω. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτές εδώ οι γραμμές είναι μπλε, μετά γίνονται πιο σκούρες μπλε καθώς εδώ οι τιμές πέφτουν όπως βλέπετε εδώ πέρα προς τα κάτω, γίνονται δηλαδή, έχουν πιο αρνητικές, πιο μικρές τιμές στον κάθετο άξονα. Στη συνέχεια ξαναγίνονται ανοιχτές έτσι οι μπλε πράσινες όπως είναι τούτες εδώ γιατί οι τιμές αυξάνονται, κίτρινες πορτοκαλί, κόκκινες και το καθεξής γιατί οι τιμές μεγαλώνονται. Αυτός ο χρωματισμός βέβαια ισχύει με την τρέχουσα χρωματική παλέτα, πιθανά να είναι λίγο διαφορετικός αν χρησιμοποιήσετε άλλη. Αυτές λοιπόν οι γραμμές εδώ όπως προβάλλονται πάνω σε αυτό το επίπεδο ονομάζονται contour lines ή ισοϋψείς καμπύλες. Δύο σημεία πάνω στην ίδια καμπύλη έχουν το ίδιο ύψος. Με λίγα λόγια, η τιμή τους πάνω στον άξονα Z είναι ίδια, πάνω στον κάθετο άξονα. Με λίγα λόγια, για παράδειγμα, αν θα πάρετε εδώ εδώ το κύκλο, πάνω στη βάση του καπέλου, που είναι τούτος εδώ, αυτός εδώ ο κύκλος, σημαίνει ότι δύο οποιοδήποτε σημεία, άρα δύο οποιοδήποτε συνδυασμοί των στοιχείων των τιμών που έχουμε στους άξονες Χ και Ψ, μας δίνουν ίδια τιμή πάνω στον κάθετο άξονα Z. Αυτός ο τρόπος, κυρίες και κύριοι, γενικά είναι επίσης πολύ χρήσιμος, ειδικά όταν θέλουμε να αναπαραστήσουμε ένα γράφημα τρισδιάστατο αντικειμένου πάνω στις δύο διαστάσεις. Πολλές φορές μπορούμε να εξάγουμε καλύτερα συμπεράσματα με τα διαγράμματα ισοϋψών καμπυλών, ακριβώς έτσι όπως βλέπουμε τους χάρτες βαρομετρικού και υψηλού έτσι χαμηλού στις προγνώσεις του καιρού, διδιάστατος και όχι τρισδιάστατος. Σας υπενθυμίζω ότι όλο που έχετε να κάνετε στις ρυθμίσεις σχετικά με τα τρισδιάστατα γραφήματα που έχουμε έτσι πει στο προηγούμενο βίντεο και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε εδώ, με όλες αυτές εδώ δηλαδή τις επιλογές της μορφοποίησής τους, το μόνο που χρειάζεται να προσθέσετε εδώ το γράμμα C, έτσι ώστε το γράφημα που κατασκευάζεται με την εντολή μέσα να προσθεθεί πάνω σε αυτό το γράφημα και η προβολή των ισοϋψών καμπυλών με το ΣΥΜ που είναι το contour. Ξαναδείτε λίγο το γράφημα τούτο εδώ. Στο επόμενο παράδειγμα, στο C2, στο contour 2, θα δούμε κάποια επιπλέον στοιχεία όσον αφορά την μορφοποίηση. Κυρίως προσέξτε λίγο εδώ αυτές τις επιλογές, το shading όπως το έχουμε εξάλλου έτσι ξαναδεί και με τα τρισδιάστατα γραφήματα επιφανειών όπως εδώ και με το color map. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο γράφημα με ταυτόχρονη προβολή δηλαδή των ισοϋψών καμπυλών όπως ακριβώς έχουμε πει και στα τρισδιάστατα γραφήματα, όχι μόνο με τις γραμμές που ενώνουν τα σημεία σαν ένα πλέγμα, ένα τρισδιάστατο πλέγμα, αλλά σαν μια χρωματισμένη επιφάνεια, η οποία τα χρώματα της οποίας μεταβάλλονται ανάλογα με τις τιμές που έχουμε στο κάθετο άξονα. Αυτή εδώ λοιπόν η επιφάνεια, φανταστείτε τώρα πια και πάλι ότι τέμνεται με μια σειρά από παράλληλα επίπεδα τα οποία εισαπέχουν μεταξύ τους πάνω στον άξονα Z, και οι τομές αυτού του νοητού επίπεδου με την καμπύλη αυτής της γραφικής παράστασης του σομπρέρο, λοιπόν, μας δίνουν προβαλλόμενες πάνω στον κάθετο, πάνω στο οριζόντιο επίπεδο, μας δίνουν αυτές εδώ τις καμπύλες. Αυτές εδώ ονομάζονται ισοϋψείς καμπύλες και θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο, διαβάζοντας αυτές εδώ τις καμπύλες όπως τις βλέπετε εδώ, να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στη συνάρτηση. Αν το δούμε έτσι, όπως βλέπετε τώρα ότι η επιφάνεια έχει προβληθεί ολόκληρη πάνω στο οριζόντιο επίπεδο, πάλι αυτό εδώ είναι επίσης ένα contour plot, ένα διάγραμμα ισοϋψών καμπυλών, απλά έχει μέσα αυτό του χρωματισμό. Το μπλε χρώμα μας δηλώνει χαμηλές τιμές, το κόκκινο χρώμα μας δηλώνει υψηλές τιμές. Ιδού το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι. Προσέξτε μονάχα στο γράφημα για να πάρουμε έτσι καλύτερη ποιότητα στην αναπαράσταση της τρισδιάστατης επιφάνειας. Έχουμε κάνει λεπτότερη διαμέρισμα εδώ στο Χ και στο Ψ, όπως εξάλλου έχουμε πει και στο προηγούμενο μέρος του μαθήματος. Το shading, ο τρόπος δηλαδή που
έχουμε εφαρμόσει εδώ είναι flat, θα μπορείτε να κάνετε κάποιον οποιοδήποτε άλλο. Αν εδώ αλλάξετε τη χρωματική παλέτα, για παράδειγμα, αν εδώ δώσετε το HSV, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι ώστε να αλλάξει η σειρά των χρωμάτων, η αλλαγή αυτή δεν θα επηρεάσει μονάχα την τρισδιάστατη έτσι, επιφάνεια, θα επηρεάσει και τις γραμμές από κάτω και θα έχουμε πάλι κατά αναλογία πράσινες τιμές εδώ που είμαστε σχετικά έτσι χαμηλά, κίτρινες τιμές εκεί, εδώ που είμαστε πολύ χαμηλά και φούξια οι κόκκινες γραμμές εδώ που είμαστε σχετικά ψηλά στο κάθετο άξονα. Σας ξανατονίζω ότι όταν εδώ αλλάζετε τη χρωματική παλέτα στο MSI δεν επηρεάζεται μόνο η εμφάνιση της επιφάνειας, αλλά επηρεάζεται επίσης και ο τρόπος με τον οποίο θα χρωματιστούν οι γραμμές ισοϋψής καμπύλησης και αντίστοιχες γραμμές. Με αυτόν εδώ τον τρόπο, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να πάρετε τέτοιου τύπου γραφήματα, τα οποία γενικά μας δίνουν όταν έχουμε τη δυνατότητα να τα βλέπουμε μόνο από μία οπτική γωνία, όπως εδώ, δηλαδή δεν έχουμε μπροστά μας έναν υπολογιστή με το οποίο, για παράδειγμα, μπορούμε να περιστρέψουμε ένα αντικείμενο, να το δούμε από περισσότερες πλευρές, να καταλάβουμε περισσότερο τα χαρακτηριστικά του και τις ιδιότητες που έχει αυτή η καμπύλη, κυρίως όσον αφορά τα μέγιστα και τα ελάχιστα. Μας είναι πιο εύκολο να καταλάβουμε τέτοια χαρακτηριστικά όταν έχουμε μαζί και τις ισοϋψείς καμπύλες. Αυτό που θέλω να σας πω είναι αυτό που παρατηρούμε για παράδειγμα και στους γεωγραφικούς χάρτες κτλ. Εκεί όπου κλείνουν οι καμπύλες, όπως εδώ, μπορεί να μην είναι τέλη κύκλη όπως είναι το γράφημα αυτής της συνάρτησης, μπορεί να είναι πιο ακανόνιστα έτσι, σχήματα, όπως για παράδειγμα είναι οι κορυφές των βουνών ή τα βάθη της θάλασσας κτλ. Εκεί όμως όπου μικραίνουν σημαίνει ότι σταδιακά οι τιμές της συνάρτησης προσεγγίζουν είτε ένα μέγιστο είτε ένα ελάχιστο, ένα ακρότατο με λίγα λόγια, ακριβώς όπως συμβαίνει με τις κορυφές και τα βαθουλώματα και το αντίστοιχο διδιάστατο έτσι, γράφημα. Το αν θα είναι μέγιστο ή ελάχιστο θα εξαρτάται είτε να εδώ πάνω βάλουμε κάποιες τιμές για να τις βλέπουμε, είτε βέβαια από τον χρωματισμό. Στην τρέχουσα χρωματική παλέτα το κόκκινο έτσι, χρώμα εδώ ή το φούξια προς το κόκκινο μας δείχνει ότι πρόκειται περί μέγιστου. Τώρα, θα δούμε στα επόμενα παραδείγματα κυρίες και κύριοι πώς μπορούμε να παρουσιάσουμε μόνο τις γραμμές των contour lines, δηλαδή μόνο τις ισοϋψείς καμπύλες, χωρίς την τρισδιάστατη απεικόνισή τους, απευθείας προβαλλόμενες πάνω στο οριζόντιο επίπεδο. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση, κάνοντας όλους αυτούς βέβαια τους μετασχηματισμούς, όπως βλέπετε εδώ στη γραμμή 9, δεν χρησιμοποιούμε την επιλογή mesh, αλλά χρησιμοποιούμε απευθείας την εντολή contour. Η εντολή contour, όπως θα δείτε και εδώ, θα μας δώσει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Προσέξτε λίγο το εξής. Έχουμε πια εδώ τις ισοϋψείς καμπύλες, απευθείας λέει την προβολή τους, χωρίς την απεικόνιση την τρισδιάστατη. Απλά, όπως βλέπετε εδώ, έχουμε κρατήσει κάποια εναλλαγή στα χρώματα, για να βλέπουμε πού αυξάνεται και πού μειώνεται ανάλογα η τιμή. Και έχουμε τοποθετήσει και τιμές πάνω στις καμπύλες που αναφέρονται στην τιμή του επίπεδου που έχουμε χρησιμοποιήσει για να κόψουμε το επίπεδο. Το πλήθος αυτών των γραμμών δηλώνεται με αυτήν εδώ την επιλογή. Εδώ είναι 10, θα μπορούσαμε για παράδειγμα να έχουμε 5, αν θέλουμε να έχουμε λιγότερες γραμμές, πιο αραιοί δηλαδή, και ή μεγαλύτερο αν θέλουμε να έχουμε περισσότερο. Οι γραμμές αυτές δεν σημαίνει ότι να έχουμε 5 επίπεδα ή 10 επίπεδα κτλ. Προσέξτε ότι δεν σημαίνει ότι θα πάρουμε 5 καμπύλες, διότι ένα παράλληλο επίπεδο μπορεί να κόψει σε διάφορα σημεία το γράφημα. Δείτε λίγο το εξής εδώ. Αν θα γυρίσουμε λίγο εδώ, στο προηγούμενο παράδειγμα, μισό λεπτάκι να το πάρουμε. Ωραία, προσέξτε λίγο τι εννοώ. Όπως βλέπετε, αν για παράδειγμα περάσει ένα επίπεδο εδώ, ας πούμε για παράδειγμα από το 0, θα κόψει σε μία, δύο, τρεις περιοχές το γράφημα της καμπύλης. Μία εδώ έξω, μία εδώ πιο μέσα και μία εδώ που περνάει το καπέλο που ξεκινάει να σηκώνεται. Λοιπόν, δηλαδή ένα επίπεδο θα μας δώσει τρεις γραμμές. Αυτό θέλω να σας πω, ότι
Όταν εδώ για παράδειγμα βάζουμε 5, εννοούμε το πλήθος των επιπέδων και σε όσα σημεία συναντήσει αυτό το νοητό επίπεδο, αυτή η νοητή έτσι, η παράλληλη επιφάνεια, το γράφημα και την επιφάνεια του γραφήματος, τόσες γραμμές έτσι θα παραχθούν. Η επιλογή εδώ, το show text on, όπως το βλέπετε γραμμένο εδώ, μας λέει ότι θα εμφανιστεί στο γράφημα μια ετικέτα που θα λέει την τιμή του κάθε του άξονα. Αν την αφαιρέσουμε, όπως έχουμε κάνει εδώ, θα χάσουμε αυτήν εδώ την πληροφορία. Δεν είναι απαραίτητο να το κάνετε. Βλέποντας μόνο αυτές εδώ τις γραμμές, νομίζω ότι είναι εύκολο να καταλάβετε ότι έχουμε μια συνάρτηση η οποία ξεκινάει από χαμηλά και σταδιακά προς το κέντρο της, προς τις τιμές του Χ0 και Ψ0, δηλαδή όπως βλέπετε εδώ πέρα, οι τιμές αυξάνονται. Μπορούμε αυτό να το ξαναγυρίσουμε στο 10 ή να το κάνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα 15, να βάλουμε περισσότερες έτσι, περισσότερα επίπεδα, να πάρουμε αρκετά περισσότερες τιμές. Τώρα εδώ μας είναι πιο καλό, πιο εύκολο να καταλάβουμε ότι εδώ, καθώς το μπλε χρώμα αυτό εδώ ανοίγει, σημαίνει ότι ξεκινάμε από χαμηλά, αλλά οι τιμές τι κάνουν, αυξάνονται, μετά ξαναγίνονται μπλε, ξαναπέφτουν και στη συνέχεια, όπως βλέπετε εδώ, ξανανεβαίνουν. Όσο πιο πυκνές είναι οι γραμμές, όπως για παράδειγμα είναι εδώ στο κέντρο, σημαίνει τι πράγμα. Ότι έχουμε πιο απότομες αλλαγές. Το βουνό είναι για παράδειγμα πιο απότομο ή ο πάτος της θάλασσας, το βαθύνουμα της μιας επιφάνειας είναι πιο απότομο αν μιλήσουμε έτσι, με γεωγραφικούς όρους. Αραιότερες γραμμές σημαίνει αραιότερες μεταβάσεις. Τώρα, όσο περισσότερα τέτοια επίπεδα προφανώς τοποθετούμε, τόσο πιο καλή απεικόνιση έχουμε της συνάρτησης, μας είναι δηλαδή έτσι πιο εύκολο να καταλάβουμε πώς κινούνται οι αλλαγές αυτές, αλλά το γράφημα γίνεται σταδιακά λίγο περισσότερο δυσανάγνωστο. Αν αφήσουμε την προεπιλογή στο 10, μπορούμε επίσης να προσθέσουμε εδώ το show text on που είχαμε βάλει πριν, αυτό που σας έλεγα δηλαδή ότι μας δείχνει την ακριβή τιμή, έτσι ώστε μαζί με την εικόνα που έχουμε από το χρωματισμό της καμπύλης να ξέρουμε και ποια είναι η τιμή του, όπως για παράδειγμα εδώ βλέπετε ότι είναι το 0,1, αλλά εδώ έχουμε πέσει σε ελαφρώς αρνητική τιμή κοντά στο 0, ενώ εδώ στο κέντρο έχουμε πάει περίπου στο 0,85, έχουμε ανέβει δηλαδή έτσι σχετικά ψηλά. Με αυτόν εδώ τον τρόπο, δηλαδή με το show text on, μπορούμε να σας λέω τοποθετήσουμε κατά κάποιο τρόπο ετικέτες πάνω στις καμπύλες για να μας δείχνουν ακριβώς τις τιμές. Το color map, την χρωματική παλέτα, μπορούμε επίσης να την αλλάξουμε και εδώ αν χρειαστεί, σε οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Εδώ το jet είναι το προκαθορισμένο χρώμα, προκαθορισμένη συγγνώμη, παλέτα, που μας λέει ότι θα ξεκινήσουμε από το μπλε στις μικρές τιμές και θα πάμε προς το κόκκινο στις μεγάλες τιμές, κυρίες και κύριοι. Θα κλείσουμε αυτό το βίντεο σχετικά με τις ισοϋψείς καμπύλες, δίνοντας αυτό εδώ το παράδειγμα, όπου τώρα πια έχουμε χρησιμοποιήσει την εντολή contour για να φτιάξουμε ένα λεγόμενο χάρτη. Έχουμε γεμίσει, όπως βλέπετε, τις περιοχές ανάμεσα στις καμπύλες χρωματικά με το ίδιο χρώμα, με σταθερό χρώμα δηλαδή, δεν κάνουμε σταδιακή έτσι, μεταβολή της χρωματικής παλέτας. Και ταυτόχρονα έχουμε δώσει εδώ δίπλα στο πλάι μία στήλη η οποία μας λέει από πού ξεκινάνε οι τιμές και πού τελειώνουν και τι σημαίνουν τα χρώματα. Αυτή εδώ η στήλη είναι πολύ βοηθητική έτσι ώστε να αποφύγουμε τη συνεχή εμφάνιση και το κατά κάποιο τρόπο έτσι, την επιβάρυνση του γραφήματος με πολλές τιμές οι οποίες στην τελική είναι και δυσανάγνωστες και να έχουμε μία καλύτερη αποτίμηση ότι αυτό εδώ το μπλε χρώμα για παράδειγμα που βλέπουμε εδώ είναι κοντά στο 0, είναι κοντά στο 0. Αυτό εδώ το σκούρο μπλε που βλέπουμε εδώ κάτω είναι κοντά που στο μείον 0,2. Και αυτό το έντονο κόκκινο που βλέπουμε εδώ ξεπερνάει κατά κάποιο τρόπο το 0,8, είναι κοντά στο ας πούμε 0,9, κοντά στο 1. Τώρα, βλέποντας αυτό εδώ το γράφημα των δύο διαστάσεων, θα πρέπει με την καλπάζουσα φαντασία σας κυρίες και κύριοι που σας διακρίνει, μιας είστε και πολύ νεότεροι από μένα, να καταλάβατε ότι αυτό εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά το γράφημα του σομπρέρου, έτσι όπως το έχουμε δει δηλαδή στις τρεις διαστάσεις. Κάτι με λίγα λόγια το οποίο ξεκινάει εδώ περιφερειακά σαν κύκλος από κάποιες τιμές. Στη συνέχεια αυτές εδώ οι τιμές αυξάνονται, το καπελάκι δηλαδή σηκώνεται λίγο, μετά ξαναπέφτει κάτω όπως βλέπετε εδώ και μάλιστα με κυκλικό τρόπο, συμμετρικά δηλαδή γύρω από το κέντρο των αξώνων και όταν έχουμε πλησιάσει κάπως το κέντρο των αξώνων σηκώνεται απότομα. Οι γραμμές πυκνώνουν και αμέσως γίνονται έντονα έτσι κόκκινες.
Αυτό εδώ δηλαδή το γράφημα κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να σας φέρνει στο μυαλό αμέσως αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Ας κάνουμε και εδώ την παλέτα πάλι στο τσέτ. Να έχουμε τα ίδια χρώματα. Μισό λεπτάκι. Νομίζω ότι είμαστε εδώ. Αυτό λοιπόν το γράφημα εδώ όπως το έχετε, πώς το λένε υπόψη σας με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αντιστοιχεί σε τούτο εδώ το γράφημα, κυρίες και κύριοι. Αυτά ακριβώς είναι τα λεγόμενα contour maps, οι λεγόμενες χάρτες ισοϋψών καμπυλών. Οι καμπύλες μεταξύ τους γεμίζουν με κάποιο χρώμα. Το χρώμα αυτό αντιστοιχεί σε κάποιο ύψος πάνω στον κάθετο άξονα και έτσι μπορούμε σχετικά πιστικά να προβάλλουμε τα δεδομένα ενός τρισδιάστατου γραφήματος στις δύο διαστάσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να το διαβάσουμε όταν αυτό είναι τυπωμένο ή όταν προβάλλεται σε μια οθόνη χωρίς, και δεν έχουμε τη δυνατότητα να το περιστρέψουμε, να το δούμε έτσι κάπως αλλιώς. Θα σας παρακαλούσα να δώσετε λίγο προσοχή στις λεπτομέρειες που δίνουμε εδώ, στο πώς δηλαδή κατασκευάζουμε αυτές τις καμπύλες. Προσέξτε λίγο ότι αυτή η επιφάνεια τώρα πια έχει αυτήν εδώ την επιλογή στο τελευταίο παράδειγμα που έχουμε δείξει με το F. Με λίγα λόγια, προσέξτε, εδώ είχαμε contour. Εδώ όμως όταν θέλουμε να έχουμε γέμισμα, field δηλαδή, τις περιοχές ανάμεσά τους, δίνουμε το F. Το 20 που εδώ έχω τοποθετήσει είναι το πλήθος των επιπέδων τα οποία θα διασχίσουν με γραμμικό εισαπέχοντα τρόπο την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή, ώστε να παραχθούν αυτές οι τομές με το γράφημα της καμπύλης, και από εκεί και κάτω νομίζω ότι τα πράγματα σας είναι έτσι γνωστά. Το μόνο που θα πρέπει να προσθέσουμε για να κλείσουμε αυτό το μάθημα είναι εδώ η επιλογή Color Bar. Αν δεν την τοποθετήσουμε, δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα, δεν θα έχουμε στο γράφημα την πλαϊνή στήλη με την ένδειξη, τη χρωματική ένδειξη για τις τιμές. Αν την τοποθετήσετε, έχετε υπόψη σας ότι εδώ η πρώτη επιλογή μας λέει πού να πάει αυτό η στήλη. Εδώ σε όλες τις περιπτώσεις ο τρόπος που την τοποθετούμε είναι δεξιά έξω. Οι δηλώσεις τοποθεσιών, όπως έχουμε δει για παράδειγμα και πολλές άλλες φορές, κυρίως με τα υπομνήματα, δηλώνεται κατά κάποιο τρόπο γεωγραφικά. Έτσι εδώ γράφουμε east και outside, δηλαδή έξω από το γράφημα, για να μην συμπέσει το γράφημα με το υπόμνημα. Από εκεί και μετά, αν θέλετε, μπορείτε να τροποποιήσετε την εμφάνιση των ετικετών. Για παράδειγμα, να μεγαλώσετε το μέγεθος της σειράς στο 14 ή να κάνετε τα γράμματα έντονα. Αυτή εδώ η τροποποίηση, συγγνώμη, αυτή εδώ η τροποποίηση, κυρίες και κύριοι, αφορά αυτές εδώ τις ετικέτες. Αυτές εξάλλου έχουν τοποθετηθεί εδώ με τα labels. Επίσης, να σας πω ότι το color map που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να είναι προσαρμοζόμενο σε αυτό που θέλετε να δείξετε. Καμιά φορά, για παράδειγμα, χρειάζεται να δηλώσουμε το gray, τη χρωματική παλέτα του gray δηλαδή, με λίγα λόγια να έχουμε διαβαθμίσεις ανάμεσα στο άσπρο και στο μαύρο, κάτι το οποίο θα μας δώσει ένα τέτοιο αποτέλεσμα, ανοιχτό ή άσπρο χρώμα εκεί όπου οι τιμές είναι μεγάλες, πιο κοντά στο μαύρο όπως εδώ για παράδειγμα όπου οι τιμές είναι μικρές. Όπως καταλαβαίνετε και μόνοι σας, αν κάτι τέτοιο πρέπει να τοποθετηθεί στο χαρτί έτσι ώστε να καταλήξει σε έναν ασπρόμαυρο εκτυπωτή, πιθανά τέτοιες έτσι διαβαθμίσεις να σας συμφέρουν καλύτερα σε σχέση με άλλες, όπως για παράδειγμα είναι το Z που χρησιμοποιήσαμε εδώ, ή ότι οποιαδήποτε άλλη χρωματική παλέτα μπορεί να σας ταιριάζει έτσι καλύτερα. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσαν όπως σε μένα αρέσουν πολύ τα διαγράμματα αυτά, οι χάρτες ισοϋψών καμπυλών. Αυτά είχαμε να πούμε στο σημερινό βίντεο. Σας ευχαριστώ που το παρακολουθήσετε. Να είστε πάντα καλά.